άγνωστος. Ξεκίνησε στη στάση του λεωφορείου όπου κόσμος περίμενε, αρκετός κόσμος, έτσι, και δεν αντέδρασε κανείς. Στη στάση του λεωφορείου λοιπόν πλησιάζει ο νεαρός, 20-22 χρονών παιδί, κάνει κάποιες άσεμνες κινήσεις, γυρίζει το αυτονόητο και του λέει. Τον βρίζει. Του λέει μια κουβέντα αγανάκτησης. Αρχίζει να την κλωτσάει, να τη φτύνει, την κάνει ασήκωτη στο ξύλο την κοπέλα, τη σκίζει τα ρούχα. Και οι άνθρωποι στη στάση. Δεν αντέδρασε κανείς. Να σου πω το χειρότερο. Σε κάποιο, στην ίδια περιοχή, μερικές μέρες μετά, σε κάποιο από τα fast food της περιοχής, πήγε να αγοράσει ένα σάντουιτς να φάει. Και τον βρήκε μέσα με την παρέα του. Και το αυτό που έκανε ήταν να πάει στο αστυνομικό τμήμα, που είναι πολύ κοντά, και να πει: Γεια σας. Δέχτηκα επίθεση, τότε έγινε αυτό, εκεί βρίσκεται ο δράστης. Και ακόμα περιμένει να φτάσει η αστυνομία. Ελάτε να ακούσουμε το τι ακριβώς έπαθε μια συμπολίτησά μας. Ανυπεράσπιστες και εκτεθειμένες σε οποιονδήποτε κίνδυνο αισθάνονται οι περισσότερες γυναίκες που κυκλοφορούν μόνες τους. Ποια είναι η προστασία με δικιά μου, δηλαδή προχωράω στον δρόμο, πάω στη δουλειά μου και πώς προστατεύομαι ως συμπολίτης. Η κυρία Γεωργίου ξεκίνησε πριν λίγες μέρες για τη δουλειά της και κατέληξε χτυπημένη για ασήμαντη αφορμή. Πέφτει προκλητικά ένας επάνος μου, με σκουντάει δυνατά και γυρνάω πίσω, λέω τι συμβαίνει, γιατί πέφτει επάνω μου και άρχισε ξαφνικά να με βρίζει και να με κλωτσάει. Ξαφνιάστηκα, λέω τι έγινε, για ποιο λόγο, προσπάθησα κι εγώ να. Μέρες, ακόμα έχω τις μελανίες στα πόδια μου, τόσο πολύ με χτύπησε. Τα πράγματα είναι πιο επικίνδυνα από παλιότερες εποχές. Δεν πήγα στη δουλειά μου εκείνη την ημέρα και από τότε δεν κατεβαίνω με τα πόδια να πάω να πάρω το λεωφορείο. Πάντα έχετε ένα ταξί στην πόρτα μου και πάω, έρχομαι στη δουλειά μου με το ταξί, γιατί φοβάμαι να περπατήσω. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Τη μια στιγμή στην άλλη. Ούτε 9 η ώρα, ούτε τώρα δεν μάθαμε για τον βιαστή μέσα σε ασανσέρ. Μπορεί να βαλέψω, μπορεί να τον χτυπήσω, μπορεί να με χτυπήσει, δεν ξέρω. Μπορεί να τρέξω, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω ακόμα. Δεν μου. Πώς θα μου βγει εκείνη τη στιγμή. Εκτός του φόβου, εντύπωση προκαλεί και η αδιαφορία που έδειξαν οι παρευρισκόμενοι. Απλά κοιτάζανε. Άλλοι κοιτάζανε με αυτό το στόμα, άλλοι κοιτάζανε περίεργα και ένας άλλος συγκεκριμένα που μου έκανε και εντύπωση γέλαγε. Αλλά και. Είναι τρελός, πήγε και πυροβόλησε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Εγκαταλείφθηκε